Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στις 25 Νοεμβρίου, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ξάνθης, σε συνεργασία με τον Σωρεπτιμιστικό Όμιλο Ξάνθης και την Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης, διοργανώνουν μια σειρά από εκδηλώσεις από τη Δευτέρα 24 έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών καθιερώθηκε το 1999 με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι μία ημέρα που γιορτάζεται από το 1981 γενικότερα στον κόσμο, απλά θεσμοθετήθηκε το 1999. Η βία είναι ένα φαινόμενο όλων των κοινωνιών, δεν γνωρίζει ούτε θρησκεία, ούτε πολιτισμό, ούτε ανάπτυξη, ούτε χώρα. Και φυσικά τη βιώνουμε πάρα πολύ έντονα και στην Ευρώπη. Έχουμε πολύ αυξημένα ποσοστά βίας σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, ακόμα και σε αυτά που θεωρούμε πιο αναπτυγμένα. Και η βία έχει πάρα πολλές μορφές και σε όλες τις μορφές αποτελεί κατάφορη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία, την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την σωματική και πνευματική ακαιρεότητα. Γι' αυτό και εμείς ως Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ξάνθης, σε συνεργασία με τον Σωροπτιμιστικό Όμιλο Ξάνθης, πήραμε την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε αυτές τις παράλληλες δραστηριότητες που θα διαρκέσουν από 24 έως 28 Νοεμβρίου στην πόλη της Ξάνθης, με σκοπό να περάσουμε το διπλό μήνυμα που θέλουμε. Το πρώτο είναι να ενημερώσουμε και να ενδυναμώσουμε τα θύματα ώστε να γνωρίζουν ποιες είναι οι μορφές βίας και πού μπορούν να απευθυνθούν εάν υποστούν κάποια μορφή βίας. Και το δεύτερο είναι να ενημερώσουμε τους πολίτες που πολλές φορές είναι μάρτυρες αλλά δεν καταγγέλουν τα περιστατικά βίας. Άκρως ενημερωτικό και ενδιαφέρον είναι το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ξεκινάμε Δευτέρα με το Λογραφικό Μουσείο Ξάνθης, θα γίνει η πρώτη εκδήλωση. Έχουμε προβολή ταινίας που αναφέρεται πάνω στην ενδοοικογενειακή βία και θα έχει έρθει από την Κομωτινή, από το ΚΕΘΕΑ, η ψυχολόγος, κοινωνιολόγος και μια άλλη παρατηρήτρια για να μας δώσουν πληροφορίες για το πού μπορούν να απευθύνονται οι γυναίκες στις μορφές βίας και κυριότερο ο σκοπός είναι ότι εμείς να συγκινηθούμε όλοι οι άλλοι, να αναγνωρίζουμε αυτή τη βία, να την καταγγέλουμε και να βοηθούμε αυτές τις γυναίκες. Αυτές οι γυναίκες πρέπει να βρουν στήριγμα. Αυτό είναι το σπουδαιότερο. Φοβούνται, εμείς είμαστε αδιάφοροι ή φοβούμαστε να μιλήσουμε και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θα ακολουθήσει την Τρίτη, ομιλία, είναι μια ημερίδα που γίνεται στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης. Θα είναι παρούσα και η πρόεδρος της Οπτιμιστικής Ένωσης, η κυρία Σαμαρτζίδου, που είναι δικηγόρος. Και αυτή τη φορά θέλω να σας πω ότι η Ένωση έχει πάει στη Θεσσαλονίκη, ανεβαίνει η Βόρεια Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια, γιατί ήταν η έδρα της ήταν η Αθήνα. Θα γίνει ομιλία από την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, την κυρία Κιούση, σχετικά με την νομοθεσία που υπερασπίζεται τις γυναίκες και είναι κατά της βίας των γυναικών. Θα μιλήσει από την αστυνομία, θα υπάρχει εκπρόσωπος που θα μιλήσει πώς αντιμετωπίζει η αστυνομία αυτή τη βία. Θα μιλήσει η κυρία Ιτζέ για τα προβλήματα, η Ευρώπη πώς αντιμετωπίζει τη βία. Και θα υπάρχει μέλος της Α21, που είναι μια ομάδα η οποία υπερασπίζεται κυρίως τις γυναίκες που ταλαιπωρούνται από το τράφικινγκ. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία στην Ελλάδα, η βία κατά των γυναικών είναι κυρίως υπόθεση ενδοοικογενειακή, καθώς το 68% των γυναικών που υπέστησαν κακοποίηση είναι έγκαμες. Το 16% των γυναικών που απευθύνθηκαν στα συμβουλευτικά κέντρα είναι αλλοδαπές. Από το σύνολο των αδοπών γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, περίπου 4 στις 10 προέρχονται από τα Βαλκάνια.